Γεια σας. Τι κάνετε? Τι έπαθε το χέρι σου? Και να ήταν μόνο αυτό. Πονάει, ε. Πολύ. Γεια σας, τι κάνατε? Γεια σας, κορίτσι μου. Κι εγώ στη θέση της δεν θα σου μιλούσα. Δεν έπιασε. Καλύτερα να δένε στο κεφάλι. Πουλάει περισσότερο. Τι έπαθε, ρε, που χτύπησες? Τι είναι αυτό, ρε? Το χτύπησα. Περαστικά. Πού χτύπησες? Χτύπησα. Τι έγινε, ρε φίλε, που το έφαγες στο χέρι? Το χτύπησα στον τοίχο από τα νεύρα μου. Άστα να πάνε. Ήρθα για να σου ζητήσω μια χαρή. Τώρα, εφόσον δεν θέλει να μ' ακούσει, σκέφτηκα. Ναι. Αυτά που θέλω να τη πω, να τη τα γράψω σε ένα χαρτί. Θα με βοηθήσει? Τι, να τη το δώσω εγώ? Όχι, να το γράψει, αφού. Ναι, ναι. Δεν είναι πολλά. Δύο λογάκια είναι. Όσα είναι. Ευχαριστώ, ρε Τζιμί. Σ' ακούω, λέγε. Ρωμίνα, νιώθω ότι αυτό που κάποτε για μένα ήταν φαντασία πλησίαστη, αυτό που θα με έκανε να νιώσω ότι όλος ο κόσμος είναι δικός μου, θα με κάνει να... Κάτσε ρε φίλε, δεν είμαι στενογράφος. Μισό μου μας δει κανένας. Στέφανε, η Ρωμίνα έρχεται. Δεν πρέπει να με δει πριν πάρει το γράμμα. Κρύψω εκεί πίσω. Ρωμίνα, τι έγινε? Καλά. Ωραία. Τζιμί μου, την ταινία που πήρα την έχω ξαναδεί. Μήπως έχεις το επικυρίσσοντας τον πρώην? Το επικυρίσσοντας την πρώην θέλεις να πεις? Ναι. Μισό λεπτάκι. Έχω και τους λόγους μου που λέω τον πρώην. Μισό λεπτάκι. Ρωμίνα, νιώθω ότι αυτό που κάποτε ήταν για μένα φαντασία πλησίαστη. Ορίστε. Ευχαριστώ. Γεια. Στο καλό. Ρωμινάκι μου. Ναι, μαμά. Άμα θέλεις να μιλήσεις σε κάποιον, εδώ είμαι, αγάπη μου, έτσι. Μαμά, είναι η τέταρτη φορά που μου το λες. Έλα, βλέπω ταινία. Άσε. Ναι, εσύ μπορεί να βλέπεις ταινία, αλλά εγώ ξέρω ότι το μυαλουδάκι σου είναι αλλού. Δεν πρέπει να τα κρατάμε μέσα μας. Έξι, μαμά, είπαμε. Βλέπω ταινία. Σε παρακαλώ. Καλά. Καλά. Τι είναι αυτό? Για Ρωμίνα λέει να το ανοίξω. Αφού λέει για Ρωμίνα, γιατί να το ανοίξεις? Για φέρτο. Ρωμίνα, νιώθω ότι αυτό που κάποτε ήταν για μένα φαντασία απλησίαστη, αυτό που θα με έκανε να νιώσω ότι όλος ο κόσμος είναι δικός μου, τότε δεν ήξερα πως λεγόταν, ήξερα απλά ότι υπήρχε. Και δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τον έρωτα, τον απόλυτο έρωτα. Εσύ μου πρώτο έμαθες τι σημαίνει, εσύ μου έδειξες τον δρόμο για να καταφέρω να τον βρω. Δεν έχει όνομα? Όχι. Από τον Στέφανο είναι. Δεν από τον Στέφανο. Από ποιον είναι? Προηγουμένως που πήγα να πάρω μια ταινία, είδα τον Τζίμι να το γράφει. Και τι νομίζει ο Τζιμάκος? Ότι τώρα που χώρισες με τον Στέφανο είσαι ελεύθερη να πέσεις στον ερωτά του? Άκουσε εκεί, ο υπάλληλος του βίντεο κλαμπ θα σηκώσει τα μάτια του να κοιτάξει την κόρη μου. Λοιπόν, φέρε μου το γράμμα να πάω να απαντήσω. Κάτσε βρε μαμά, άστο. Αμέσως πήρες φόρα. Μη σου πω ότι μου έρχεται κουτί. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρω την εκδίκησή μου. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Στέφανε. Στέφανε. Στέφανε, γιατί είσαι λυπημένος? Γιατί έφαγε σούτα από τη Ρωμίνα. Τι θες να κάνει, να χορεύει? Αφήστε, κυρία Βασιλική, τώρα δεν έχω όρεξη για τίποτα. Αφήστε με καλύτερα. Έρχεται ο κύριο Τζοβάνι, σας αφήνω εγώ. Γεια σας. Γεια σου, Τζοβάνι. Τώρα μόλις μιλούσα με τον Στέφανο και ήταν πάρα πολύ λυπημένος γιατί χώρισε με τη Ρωμίνα. Δεν έχει όρεξη για τίποτα. Μισό εσύ και έχει. Σιγά που θα βάλω μαράζι για να ψεύτη. Δεν λέτε πάλι καλά που πήραμε νωρίς χαμπάρι? Τι κουμάσι είναι. Ρωμίνα, να σου πω χθες. Άσε με να περάσω. Να σου πω. Δεν κουστάρω να μου μιλάς. Το καταλαβαίνεις, παράτα με. Γεια σου, Τζιμί. Γεια σου, Ρωμινάκη. Πώς φάνηκε η ταινία? Για την ταινία θες να σου πω ή για το άλλο? Ποιο άλλο? Αλλά τώρα δεν χρειάζεται να κρατάς τους τύπους επειδή μας βλέπει ο πρώην. Μου άρεσε πάρα πολύ το γράμμα σου. Ξέρεις, χτες που ήρθα να μου δώσει την ταινία, την ώρα που το έγραφες έριξα μια ματιά. Λοιπόν, εγώ φεύγω και περιμένω να με ζητήσει να βγούμε ραντεβού. Τι έγινε, Τζιμί? Τι ώρα που φυλάει. Σου μιλάω, ρε, τι έγινε? Δεν ξέρω. Εγώ πάντως δεν έκανα τίποτα. Δεν έβαλες το όνομά μου επάνω? Το θεώρησα περιττό. Επίτηδες το γάνες.
Σου ζήτησα μία χάρη και την εκμεταλλεύτηκες. Χθες που μπήκε και κρύφτηκα, αντί να το εξαφανίσεις, το άφησες να το δει επίτηδες για να νομίζει ότι το γράψεις εσύ. Ψευτήρα! Αχ, το χέρι μου! Εγώ τώρα πάω επάνω, δεν μου είναι καθόλου ευχάριστο να βλέπω τα μούτρα μερικών. Στέφανε, και το άλλο σου χέρι στον άρδικε, τι έπαθες? Μήπως είναι κολλητικό? Το κάνεις όπως το πάμε. Ναι ρε φίλε, ηρέμησε. Και στο κάτω-κάτω μια παρεξήγηση έγινε. Δεν φταίω εγώ. Ναι, αλλά δεν σε είδα να κάνεις και τίποτα για να αντιλήσεις. Γράψε. Για Ρωμίνα και πάνω αριστερά, από μένα. Από μένα. Τι από μένα ρε άνθρωπε? Από ποιον? Από σένα? Από μένα? Από το γείτονα? Από ποιον? Από σένα. Α, από τον Στέφανο. Έχεις δει. Έτοιμο. Ωραία, θέλω και μια τελευταία χάρη. Άστο σε παρακαλώ στο γράμμα του κυβωτίου, γιατί πάνω στο σπίτι είναι η Τζούλη και δεν θα φτάσει ποτέ στα χέρια της Ρωμίνας. Ο Στέφανο για Ρωμίνα. Όχι, φιλαράκο μου, αρκετά έπαιξες. Η πλάκα είναι όταν φοράω τα ρούχα μου. Εκεί να δεις. Χθες το βράδυ κοιμήθηκα με τα ίδια. Είμαι σίγουρος ότι το γράμμα το έχει πάρει η Ρωμίνα. Κανονικά τώρα δεν θα έπρεπε να έχει κάνει κάτι. Γεια σου, Τσιμή. Γεια σου, Ρωμινάκη. Ρωμίνα ήθελα να πω. Τώρα λέγαμε με τον Στέφανο. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε με τον κύριο. Εγώ ήρθα να τα πούμε οι δυο μας. Και αν ο κύριος έχει τελειώσει με τα ψώνια του, θα μπορούσε να μας αφήσει μόνους. Θα μπορούσες να με ρωτήσεις τι κάνω. Με βλέπεις με τα δύο χέρια δεμένα. Τσιμάκο μου, περίμενα την επόμενη σου κίνηση. Μην μείνουμε μόνο στα γράμμα. Ναι. Το δεύτερο γράμμα το πήρες από το γραμματοκιβώτιο. Μου έστειλες δεύτερο γράμμα. Πριν λίγο άνοιξε το γραμματοκιβώτιο και δεν είδα κάτι. Α, καλά. Έτσι και το βρήκανε δική μου. Ξέρεις, είπα στη μητέρα μου ότι κάτι τρέχει με μένα και τον Τζίμι και δεν της πολύ άρεσε. Το δεύτερο γράμμα το έστειλα εγώ. Λοιπόν, Τζιμάκο μου, κάτσε να σου γράψω το κινητό μου, γιατί εδώ μέσα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, και άμα θέλεις, το βράδυ να βγούμε. Γεια σου. Τι να σπάσω τώρα, πόδι, κεφάλι! Όχι, όχι, όχι φίλε, σε παρακαλώ. Θες πάρε λίγο μου σπάσει το πάγκο. Λοιπόν, το βρήκα. Θα τις κλείσω ραντεβού. Τι θα κάνεις? Περάστε. Από εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ το θυμικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Έλα, Τζίμι. Καθυστέρησα μόλι 20 λεπτάκια. Είχε πάρα πολύ κίνηση. Να σου πω, δεν πιστεύω να νόμιζα ότι σε έστησα και να φύγες. Εγώ θα σε περίμενα όσο και να αργούσες. Δεν το πιστεύω. Τζίμι, τι θέλει αυτός εδώ? Τι είπες, δεν είναι δικό σου το γράμμα? Τζίμι, όπως και να έχει, όταν κλείνεις ένα ραντεβού πρέπει να είσαι στην ώρα σου. Ρε Ρωμίνα, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Δες το λίγο ανθρωπιστικά. Σαν κάτι σαν άνθρωπος είμαι, ούτε να φάω δεν μπορώ. Τι να σου μπορώ, Τζίμι. Κρίμα. Ανθρωπιστικά λέω. Έστω. Ούτως ή άλλως, γιατρός θέλω να γίνω. Πες ότι θα ήμουν γιατρός χωρίς σύνορα. Και έπρεπε να κάνω το καθήκον μου, σώζοντας έναν τυποτένιο συνάνθρωπο από την ασιτία. Μην είσαι σκληρή, Ρωμίνα. Δεν είσαι τυποτένιος. Πρόσεξε, γιατί αν δεν το παραδεχτείς... Όχι, είμαι. Και όλα όσα σου έγραψα στο γράμμα είναι αλήθεια. Δηλαδή, δεν σου το έγραψα εγώ, ο Τζίμις το έγραψε, γιατί δεν μπορώ, αν μπορούσα, θα σου το έγραφα. Ρωμίνα, εσύ μου πρώτο έμαθες τι σημαίνει έρωτας. Εσύ μου έδειξες τον δρόμο για να καταφέρω να τον βρω. Είσαι σίγουρος ότι με τόσα ψέματα που έχεις πει μπορείς να διακρίνεις τη διαφορά από την αλήθεια? Ρωμίνα, πριν σε γνωρίσω, το μόνο που ήξερα ήταν πώς να αντιστέκομαι στη δέσμευση. Και αυτό με ανάγκαζε να κρύβομαι πίσω από τα ψέματα. Τρόφια, έλα. Θέλω να φύγω, βιάζομαι. Δεν μπορώ να χωρίσω εσένα. Να φας εννοείς. Να ζήσω. Δεν συζητάω να με συγχωρέσεις. Θέλεις το χρόνο σου. Το μόνο που συζητάω είναι να με ανοιχτείς μέχρι να με συγχωρέσεις. Γιατί θα με συγχωρέσεις. Τρώγε, είπα. Έλα. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα.
Δεν σ' αρέσει. Όχι, το παρέγγειλα μόνο και μόνο επειδή ξέρω ότι αρέσει εσένα. Δυνάς. Ναι. Πελάκι.